ο πυρπολιτής Κωνσταντίνος Νικόδημος, ή αλλιώς Κωνσταντίνος Αργύρης, γεννήθηκε στα Ψαρά το 1795 και ήταν Έλληνας στρατιωτικός και αγωνιστής του 1821. Το 1821 διορίστηκε από τη Βουλή των Ψαρών γραμματέας στο πλοίο του Νικολάου Αργύρη. Πήγε στη Χίο για να πολεμήσει τους Οθωμανούς Τούρκους που είχαν αγκυροβολήσει εκεί. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1824 ανατινάζει μια τουρκική κορβέτα και εν συνεχεία με το πυρπολικό του έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις στο Τρίκερι, στη Σάμο, στο Μεσολόγγι και σε πολλές άλλες. Πήρε προαγωγή σε βαθμό πλοίαρχου του πυροβολικού και συνέχισε να μάχεται μέχρι το 1827. Έλαβε μέρος σε όλες τις ναυμαχίες των Ψαριανών πριν, αλλά και μετά την καταστροφή του νησιού. Μετά την απελευθέρωση, διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Στόλου και δόρισε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο Ταμείο του Εθνικού Στόλου.